24 ώρες πριν από τον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσέ στο ίδιο γήπεδο μετά από 7 χρόνια, τι διαφορετικό βλέπεις και πόσο διαφορετικά αισθάνεσαι την παραμονή ενός τόσο σημαντικού αγώνα παίζοντας για 5η φορά σε ημιτελικό Final Four? Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που βρίσκομαι πάλι σε ένα Final Four με την ομάδα που επέλεξαμε εδώ το καλοκαίρι. Αισθάνομαι ικανοποίηση. Από εκεί και πέρα, το ότι βρίσκομαι στον χώρο που έπαιξε για πρώτη φορά Final Four, για μένα, ξέρεις, μου έρχονται μνήμες. Προσπαθώ να θυμηθώ πώς είχα, ξέρεις, τον εαυτό μου είχα ετοιμάσει. Πρωταγωνιστής ήσουν και τότε με τον Ολυμπιακό, πρωταγωνιστής και τώρα, μέλος της καλύτερης πεντάδας και τότε, μέλος της καλύτερης πεντάδας και τώρα. Playmaker δεν ήσουν τότε, τώρα είσαι. Ναι, αυτό ήταν ένα κομμάτι το οποίο, εντάξει, είναι το ατομικό. Από εκεί και πέρα προσπαθούσα να ακούσω τους μεγαλύτερους, να μπω στην ψυχολογία του Final Four, να ετοιμάσω τον εαυτό μου όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα, όταν μπήκαμε στο γήπεδο, αισθάνθηκα, ξέρεις, αυτό που λέμε, ότι η εμπειρία, έχεις παραπάνω εμπειρία, τα παιχνίδια, είναι το 5ο Final Four. Σίγουρα μέχρι τώρα νιώθω ήρεμος. Τώρα, αύριο δεν ξέρω, ξέρεις, που θα πλησιάσει το παιχνίδι, πώς θα νιώθω. Γιατί η ομάδα περιμένει πολλά πράγματα από μένα και πρέπει να τα απεξέλθω τουλάχιστον όσο μπορώ καλύτερα. Είναι και ένα Final Four στο οποίο βλέπουμε και πολλές γνώριμες φάτσες με τον Ντεόντος, ήσασταν συμπαίκτες στον Ολυμπιακό το 9, με τον Ομπράντοβιτς αντίπαλοι, με τον Άντιτς ήσασταν συμπαίκτες στο ξεκίνημα της καριέρας σου, στην ΑΕΚ, με τον Σλούκα στον Ολυμπιακό και στην εθνική ομάδα. Τι λέτε μεταξύ σας στο ξενοδοχείο, τι πλάκες κάνετε? Μόνο τον Άντιτς έχω δει. Μας τα έλεγε νωρίτερα. Ναι, εντάξει, με τον Πέρο είμαστε 15 χρόνια φίλοι. Έχουμε άριστες σχέσεις γιατί στην ουσία βρεθήκαμε νέοι, μικροί και κάναμε και παρέα πολύ στην Αθήνα όταν ήμασταν στην ΑΕΚ μαζί και αγάπη νιώθω. Ξέρεις, είναι φίλος μου, είναι ένας καλός μου φίλος, ο οποίος αύριο και αυτός θα παρέψει από τη δικιά του πλευρά να πάει η ομάδα στο Final Four. Τελευταία ερώτηση. Τι βλέπεις να κρίνει το παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε αύριο? Είχες πει νωρίτερα κάποια στιγμή σε μια συνέντευξή σου ότι θέλεις ιδανικά να μπείτε μέσα στο γήπεδο όπως μπαίνετε σε κάθε διαφορετικό παιχνίδι. Από όλη τη χρονιά. Ναι, να μπούμε, να είμαστε όπως παίρνουμε μάλλον όλη τη χρονιά, χωρίς φόβο, να κάνουμε το παιχνίδι μας και να είμαστε συγκεντρωμένοι, ξέρεις, να βγάλουμε τα χίλια, την ενέργεια και σίγουρα να μας μπουν αυτά τα σούτα τρελά που βάζουμε.